Καμία ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς δεν εμπνέει το κρούσμα υπατήτηδας Α που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων σε 8χρονο μαθητή. Από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε γνωστό, άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, που ακολούθησαν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση μαθητών και δασκάλων. Με την ανακοίνωση του περιστατικού, η Διεύθυνση Υγείας προχώρησε σε απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και στην ενημέρωση των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, προφορικά αλλά και με τη διανομή έντυπου υλικού για την υπατήτητα Α και τους τρόπους προστασίας από τη μετάδοσή της. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας Γιάννης Νικόπουλος μίλησε προσωπικά με γονείς και μαθητές, ενημερώνοντάς τους για την νόσο και για τους τρόπους προφύλαξής τους, ενώ στο σχολείο βρέθηκε και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρηγόρης Τζίμας. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μετάδοσης της υπατήτητας Α στους μαθητές, τους δασκάλους αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, από τη στιγμή μάλιστα που θα τηρηθούν οι βασικοί κανόνες υγιεινής που ήδη τους ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Ιωαννίνων. Άλλωστε, δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό εκδήλωσης της νόσου στην περιοχή μας, καθώς πέρυσι κρούσματα σημειώθηκαν και σε νηπιαγωγεία του Δήμου Παμβότιδας. Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι φορείς της υπατήτητας, όμως ένα μικρό ποσοστό νοσεί κάποια στιγμή στη ζωή του.